Βεβαιώνει την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού με τη δημιουργία ενός τρίτου ισχυρού πόλου αφού του κινήματος αλλαγής η νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, δείχνει ότι η αλλαγή ηγεσίας στο Κινάλ με την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη ενισχύει σημαντικά τα ποσοστά του κόμματος και προκαλεί ανησυχία στο δικοματισμό και συναγερμό στα επιτελεία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Στην εκτίμηση ψήφου, 36% συγκεντρώνει Νέα Δημοκρατία, 24,2% ΣΥΡΙΖΑ, 18,5% το κίνημα αλλαγής, 5,4% το ΚΚΕ, 5% η Ελληνική Λύση, 4,1% το ΜΕΡΑ 25%. 1,5% δημιουργία ξανά, 1,9% οι Έλληνες και την Πατρίδα, άλλο κόμμα 3,4%. Στην πρόταση ψήφου όμως, παρά το γεγονός ότι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμη διαφυσβήτητη, υπάρχει σταθερή άνοδος και στο Κινάλ. 29,1% συγκεντρώνει Νέα Δημοκρατία, 19,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 15% το Κινάλ, 4,4% το ΚΚΕ, 4,1% Ελληνική Λύση, 3,3% το ΜΕΡΑ 25%, 1,2% η δημιουργία ξανά, 1,5% Έλληνες και την Πατρίδα, 2,5% λοιπά κόμματα. Ως κατάλληλο τον Πρωθυπουργό θεωρούν οι Έλληνες τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 36%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με 3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος εξίσου με 3%. 1% έχει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κανένας 27%. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο δημοσκόπος Δημήτρης Βασιλιάδης, επιβεβαιώνοντας την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην εκπομπή Εξελίξη με τον Γιάννη Χατζημανουή. Την βλέπουμε αυτή τη τάση και πρέπει να σας πω και εγώ δεν έχω τώρα εικόνα ακριβώς τι γίνεται στην Κρήτη. Προφανώς η Κρήτη και ο Ανδρουλάκης και αυτό που έγινε τους τελευταίους δύο μήνες εκεί έχει παίξει ένα ρόλο. Απλά πρέπει να σας πω ότι έχω την εικόνα ότι έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει αρκετά μεγάλη πυκνότητα ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, στην περιφέρεια υπάρχουν θέματα οργανωτικά τέτοια που δεν αφήνουν το κόμμα να εκπροσωπηθεί σε αυτό το βαθμό που ενδεχομένως θα ήθελε σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Και ενώ κρατάει ακόμα ποσοστά τα οποία μπορεί να είναι γύρω στο 20 με 25% ανάλογα την εταιρεία, αυτά τα ποσοστά κυρίως τα βρίσκουμε και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις αστικές περιοχές και αντίθετα φεύγοντας από τις αστικές περιοχές το βρίσκουμε και αρκετά κάτω από 20%. Και κάνει φυσικά αυτό το μέσο όρο μετά στο 20 με 22-23% που δείχνουν οι πανελλαδικές έρευνες. Τώρα, η Κρήτη έχει μια πράσινη παράδοση η οποία είναι αναμφισβήτητη και διαχρονική και ιστορική, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει αυτή η μετακίνηση, σας λέω ότι και σε άλλες περιοχές της χώρας βρίσκω πρόσφατα, έχω κάνει πολλές μετρήσεις στη Θεσσαλία για κάποιους λόγους, βλέπω αρκετά τσιμπημένο το Πασόκ και το Πασόκ δεν τσιμπάει απλά γιατί κάποιος του τσίψει μίγα. Βλέπω μετακινήσεις από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ 19 προς το Πασόκ, προς το κίνημα αλλαγής. Γι' αυτό και εμφανίζεται το Πασόκ γενικότερα ανεβασμένο στην επικράτεια σε ποσοστό πάνω από 20-25%. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάστηκε μία δημοσκόπηση από το νησί της Κρήτης, όπου δείχνει έντονα την άνοδο του Κινάλ και την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δημοσιευμένη επίσημα υπογεγραμμένη έρευνα, γιατί άκουσα και παραφιλολογία. Άρα λοιπόν την βλέπουμε αυτή τη τάση και πρέπει να σας πω και εγώ δεν έχω τώρα εικόνα ακριβώς τι γίνεται στην Κρήτη. Προφανώς η Κρήτη και ο Ανδρουλάκης και αυτό που έγινε τους τελευταίους δύο μήνες εκεί έχει παίξει ένα ρόλο. Απλά πρέπει να σας πω ότι έχω την εικόνα ότι έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει αρκετά μεγάλη πυκνότητα ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, στην περιφέρεια υπάρχουν θέματα οργανωτικά τέτοια που δεν αφήνουν το κόμμα να εκπροσωπηθεί σε αυτό το βαθμό που ενδεχομένως θα ήθελε σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Και ενώ κρατάει ακόμα ποσοστά τα οποία μπορεί να είναι γύρω στο 20 με 25% ανάλογα την εταιρεία, αυτά τα ποσοστά κυρίως τα βρίσκουμε και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις αστικές περιοχές και αντίθετα φεύγοντας από τις αστικές περιοχές το βρίσκουμε και αρκετά κάτω από 20%. Και κάνει φυσικά αυτό το μέσο όρο μετά στο 20 με 22-23% που δείχνουν οι πανελλαδικές έρευνες.